Ξεκινήσαμε σε αυτό το νοσοκομείο πριν από σχεδόν 20 χρόνια την εφαρμογή επεμβατικών τεχνικών που ήδη εφαρμοζόντουσαν τα τελευταία λίγα χρόνια πριν ανοίξει αυτό το νοσοκομείο. Έχουμε νομίζω ίσως τη μεγαλύτερη σειρά ασθενών στην Βόρεια Ελλάδα με προβλήματα του παχαίου συντέρου. Η κολονοσκόπηση κυριολεκτικά άλλαξε την πορεία των παθήσεων του παχαίου συντέρου. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Στα χρόνια που ζούμε, καθώς έχουν αυξηθεί οι πιέσεις ψυχολογικές, κοινωνικές, οικονομικές, συναισθηματικές, πάρα πολλοί άνθρωποι απευθύνονται στον γαστροεντερολόγο τους έχοντας πολλά συμπτώματα από το πεπτικό και έχοντας έναν φόβο ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Η κολονοσκόπηση, ιδίως όταν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται από μια ηλικία και μετά ως προληπτικό μέσο, σας το βεβαιώνω από προσωπική εμπειρία, βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους να έχουν και μια καλύτερη ποιοτική ζωή, διότι τους απαλλάσσει από την αγωνία του καρκίνου, γιατί οι περισσότεροι ευτυχώς δεν έχουν καρκίνο. Από τους ασθενείς που ενδοσκοπούμε, περίπου 3-4% τελικώς αποδεικνύεται ότι έχουν καρκίνο, οι 95% δεν έχουν. Όμως αυτοί οι ασθενείς, μέχρι να έρθουν και να κάνουν μια κολονοσκόπηση η οποία είναι φυσιολογική, είναι σχεδόν πεισμένοι ότι έχουν αυτό τον καρκίνο με βάση τα συμπτώματα. Συνεπώς βοηθούνται αυτοί οι ασθενείς από πολλές πλευρές και φυσικά πιο σημαντική είναι η βοήθεια, όπως ανέφερα ήδη, η πρόληψη του καρκίνου, η εκτομή των καλοήθων πολυπόδων, οι οποίοι αν τους αφήναμε θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε κάτι σοβαρό. Επίσης σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η κολονοσκόπηση είναι διαγνωστική και θεραπευτική στον ίδιο χρόνο. Δηλαδή έρχεται ένας ασθενής να ελεγχθεί προληπτικά, γιατί είναι 50 χρονών και πάνω. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κατεβάσει αυτό το όριο στα 45 και πάνω και μάλιστα σε άτομα που έχουν συγγενείς με καρκίνο του παχαίου συντέρου, το όριο τίνει να κατέβει στα 40. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι ασθενείς, κάνουν αυτό που λέμε διαγνωστική κολονοσκόπηση και παράλληλα όταν βρούμε τον πολύποδα κάνουμε και την εκτομή αυτού. Άρα η μέθοδος είναι ταυτοχρόνως στην ίδια συνεδρία, όπως λέμε, και διαγνωστική και θεραπευτική. Μείζον συμβολή, νομίζω ότι η κολονοσκόπηση ήταν μία από τις μεγαλύτερες συμβολές της γαστρεντερολογίας στην ιατρική πρακτική και φυσικά βοηθήθηκε πάρα πολύ από την τεχνολογία. Τα καινούργια ενδοσκόπια, τα που είναι υψηλής ευκρίνειας που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο αυτό εδώ και 15 περίπου χρόνια και κάθε φορά γίνονται και λίγο καλύτερα, έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν μικροσκοπικούς πολύποδες που κάποτε δεν μπορούσαμε να τους δούμε με τα παλαιότερα ενδοσκόπια. Άρα η διάγνωση γίνεται πια σε πολύ 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 πρώιμο στάδιο και η θεραπεία φυσικά είναι ριζική και απολύτως αποτελεσματική. Επιπλέον η κολονοσκόπηση έχει βοηθήσει σημαντικότατα τους ασθενείς με τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Με την ελκώδη κολίτιδα και την νόσο του Κρόν, επαναλαμβάνω, είναι δύο νοσήματα τα οποία σχεδόν τείνουν να προσλάβουν επιδημικές διαστάσεις. Πάρα πολλά νέα παιδιά εκδηλώνουν αυτά τα αυτοάνοσα νοσήματα. Η κολονοσκόπηση βοηθάει να καταλάβουμε την εντόπιση της νόσου, τη βαρύτητα της νόσου και να είμαστε πιο ακριβείς στην ορθολογική θεραπευτική αντιμετώπιση τους.